Καλησπέρα σας λοιπόν για έναν απολογισμό όλου αυτού που βιώσαμε τις τελευταίες ημέρες στο Summer Game Fest που έγινε στο Los Angeles. Πριν ξεκινήσω να μιλάω γι' αυτό, να πω ότι βρίσκομαι κάπου στο Ρήνο, στην αυλή ενός Airbnb, αλλά νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα γιατί είναι ήρεμα και μπορώ να μιλήσω με την ησυχία μου για όλα αυτά που είδα και βίωσα τις τελευταίες ημέρες. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Γερμανό που στήριξε όλο αυτό το ταξίδι των Unboxholics και καταφέραμε και ήμασταν στην πρώτη γραμμή του Summer Game Fest. Είχαμε και αποκλειστικότητε όσον αφορά την πρόσβαση σε behind closed doors παρουσιάσεις. Ακόμα και στο Xbox Showcase καταφέραμε και μπήκαμε σε ένα VIP σκηνικό που ήμασταν παρέα με στελέχη της Microsoft και της Bethesda. Ευχαριστώ τον Γερμανό και ευχαριστώ όλους εσά που ήσασταν εκεί, στέλνατε τα μηνύματα, στέλνατε τα σχόλια και δίνατε έτσι ένα παλμό όπως και εμείς προσπαθούσαμε να μεταφέρουμε τον παλμό από την έκθεση προς εσάς. Έχω εδώ τις σημειώσεις μου και τις ανοίγω για να περάσω απευθεία στο ψητό. Το Summer Game Fest ξεκίνησε με το show του Τσεφ Κίλι που έγινε στις 8 Ιουνίου είχαμε και εκεί φυσικά πρόσβαση και το παρακολουθήσαμε από κοντά. Το σοου ήταν ένα ικανοποιητικότατο σοου. Δεν ήταν το σοου που είχε τις βόμβες και τις εκπλήξεις αλλά δεν ήταν και απογοητευτικό. Πέρασαν πολύ ωραία παιχνίδια, μάθαμε νέα για παιχνίδια που ήδη γνωρίζαμε, είδαμε gameplay από παιχνίδια που απλά τα είχαμε δει ως ένα τρέιλερ και γενικά ήταν ένα τίμιο σοου. Έγινε στο YouTube Theater, ήταν πολύ όμορφο ο χώρο, γενικά ήταν πολύ οργανωμένο. Εγώ το λάτρεψα όλο αυτό που, που βίωσα εκεί πέρα μέσα. Είχε ουσία και κρατάω αυτό. Κατά την άποψή μου, το, το παιχνίδι του σοου θα έλεγα του Summer Game Fest και ξεκινάω έτσι. Ήταν το Alan Wake 2 τη Remedy. Είδαμε gameplay. Βέβαια, θέλαμε και λίγο περισσότερο gameplay, αλλά ήταν πολύ εντυπωσιακό αυτό που είδαμε. Βγήκε ο Sam Lake σκηνή. Γενικά ήταν μια παρουσία πολύ αισθητή του Alan Wake στο Summer Game Fest. Συνεχίζω με το Mortal Kombat 1. Επίση έγινε χαμό. Ο κόσμο ήταν super ενθουσιώδης με αυτό που έβλεπε. Είδαμε extended gameplay, πλάνα full κανονικά με τον Ed Boon πάνω στη σκηνή. Πολύ δυνατό, δυνατή παρουσία επίση στο Summer Game Fest. Αφήνω λιγάκι το show και περνάω σε αυτά που γενικά θεωρώ εγώ ότι, ότι μου έμειναν από, το, από όλο αυτό που λέγεται Summer Game Fest. Εκτό από το show υπήρχαν και τα Play Days που εκεί είχαμε όντω πρόσβαση, πήγα. Μπήκα, είδα τα παιχνίδια, έπαιξα τα παιχνίδια, καλεσμένος από τις εταιρείε, οπότε είδα και πράγματα εκεί. Ένα από τα πράγματα που είδα εκεί πέρα και μου άρεσε πάρα πολύ είναι το Armored Core 6 της From Software. Πολύ εντυπωσιακό τίτλο, πολύ ενθουσιασμένο, παρόλο που δεν τρελαίνομαι για Max από αυτό που μα έδειξε η From Software. Είναι πολύ κοντά η κυκλοφορία του, το περιμένω, παρόλο που ξαναλέω δεν είχα καμία επαφή με τη σειρά, έχω ψηθεί πολύ για το Armored Core 6. Το Lies of P είχε πολύ έντονη παρουσία στο Summer Game Fest. Υπήρξε και demo, λογικά κάποιοι το έχετε ήδη παίξει, κυκλοφορεί σύντομα και αυτό και νομίζω ότι όσο πάει δείχνει και καλύτερο αυτό το παιχνίδι. Έχει όλα τα φόντα να είναι ένα πραγματικά souls-like, πολύ καλό παιχνίδι. Μέσα σε όλε αυτέ τι μέρε είχαμε και την. Δεν θα πω ανακοίνωση γιατί το ξέραμε το παιχνίδι, αλλά μάθαμε περισσότερα. Μάθαμε ότι κυκλοφορεί κάποια στιγμή μέσα στο 2024 για το Final Fantasy VII Rebirth, το δεύτερο μεγάλο κομμάτι του Final Fantasy VII Epus. Το περιμέναμε σαν τρελή και έρχεται στο PlayStation 5. Πολύ δυνατή παρουσία στο Summer Game Fest είχε Ubisoft. Εγώ είχα τη χαρά και την τιμή να, να είμαι μέσα στα, στα πολύ behind closed door σκηνικά της Ubisoft. Έπαιξα τα παιχνίδια του, είδα μερικέ κλειστέ παρουσιάσει. Αυτά που μου έμειναν είναι τα εξή. Πρώτα απ' όλα, έχουμε πλέον ένα πάρα πολύ καλό avatar παιχνίδι. ή τουλάχιστον ένα παιχνίδι avatar που μοιάζει να είναι πολύ καλό. Δεν θέλω να προμηνύω, γιατί, οκ, okay, εντάξει, έχουμε δει πολλά στο παρελθόν και από τη Ubisoft και από τέτοιε μεγάλε εταιρείε. Αλλά νομίζω ότι το avatar, Frontiers of Pandora είναι η ονομασία του, νομίζω ότι έχει όλα τα φόντα να είναι ένα πολύ καλό avatar παιχνίδι. Open world, έτσι όπω αρμόζει στο μέγεθο των avatar ταινιών. Καλά, δεν το συζητάμε. Assassin's Creed Mirage έγινε πάταγο και με αυτό. Μα άρεσε πάρα πολύ. Μιλάμε για ένα Assassin's Creed Back to the Roots, πίσω στο, στο, στα κλασικά Assassin's Creed. Εγώ είμαι φούληψημένο για αυτό το παιχνίδι. Το Valhalla για παράδειγμα δεν το έπαιξα γιατί ήταν ένα γιγαντιέο πράγμα που με κούραζε μόνο στην ιδέα, όσο καλό κι αν ήταν. Προτιμώ αυτά τα κλειστά, μικρά, παραδοσιακά Assassin's Creed όπω είναι τώρα το Mirage. Μια τεράστια ανακοίνωση επίση από τη Ubisoft ήταν και το Star Wars Outlaws. Το πρώτο μεγάλο open world Star Wars παιχνίδι, το οποίο και αυτό δείχνει πάρα πολύ εντυπωσιακό, με εξαιρετικό τεχνικό τομέα, full ψημένοι οι Star Wars fans για μια τέτοια Outlaws περιπέτεια, που δεν είναι το κλασικό Star Wars παιχνίδι, αλλά έχει το, το δικό του ενδιαφέρον έτσι όπως το πάει, με κυνήγι επικηρυγμένων, με υπόγεια μυστικά contracts και τέτοια πράγματα. Εγώ είμαι full ψημένος για το συγκεκριμένο. Είχε μια επιστροφή ενός franchise το οποίο επέστρεψε με έναν τρόπο που κάποιο τους χάλασε, αλλά αλλά ίσως και είναι και καλύτερο. Αν θέλετε την άποψή μου, μιλάω για το Prince of Persia, The Lost Crown, το οποίο ναι, μεν είναι μια ξενέρωτη επιστροφή των Prince of Persia, αλλά επειδή έπαιξα το παιχνίδι, το δοκίμασα, δεν είναι κακό. Είναι ένα του D-Platformer αρκετά δουλεμένο, με υψηλή πρόκληση. Φαίνεται να είναι καλό. Ήταν πλούσιο όσον αφορά το gameplay, άμεσο. Νομίζω ότι. Μπορεί να μην είναι αυτό που περιμέναμε προς Prince of Persia. Δεν είναι κάτι κακό. Και ότι θα είναι εν τέλει ενδεχομένως μια επιστροφή λίγο διαφορετική, αλλά ενδιαφέρουσα για την πολύ αγαπημένη σειρά. Κράτησα για το τέλος... Καλά, είχε πάρα, πάρα πολλές ε, ανακοινώσεις, είχε πολλά παιχνίδια, παιδιά. Πρέπει να μιλάω μισή ώρα τώρα για να τα λέω όλα αυτά. Αλλά για το τέλος κράτησα κατά τη δική μου άποψη το αγαπημένο μου παιχνίδι όλη τη έκθεση. Αναφέρομαι στο στυλ Wakes the Deep. Είναι ένα παιχνίδι τη The Chinese Room που έχει δώσει στο παρελθόν παιχνιδάρε στα δικά μου γούστα, δεν ξέρω για τα δικά σα. Παιχνιδάρε όπω το The Esther, όπω το Everybody's Gone to the Rapture. Επιστρέφει λοιπόν μετά από χρόνια αυτό το στούντιο σε ένα παιχνίδι που δεν ξέρω, πατάει όλα τα δικά μου κόκκινα κουμπιά. Δηλαδή αυτό που βλέπω το λατρεύω. Σκοτάδι, μοναξιά, μελαγχολία, μαυρίλα, χόρορ. Το θέλω, το θέλω, το θέλω. Το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτά κράτησα εγώ σε γενικέ γραμμέ. Ξαναλέω είναι πάρα πολλά, και ευκαιρία είναι εσεί από κάτω να μου γράψετε στα σχόλια ποιο παιχνίδι, ποια ανακοίνωση είναι αυτή που, ε, που συγκρατήσατε από όλο αυτό το ταξίδι που λέγεται Summer Game Fest. Νομίζω ότι ήταν μια τίμια αναπλήρωση τη πεθαμένη. Να πω πλέον η 3. Δεν είναι η 3, μην τρελαθούμε τώρα, αλλά είναι μια τίμια αναπλήρωση το Summer Game Fest και νομίζω ότι έχει τα φόντα να γίνει, να γίνει κάποια στιγμή ακόμα, ε, ακόμα μεγαλύτερη. Έχει αποκτήσει ένα όνομα που νομίζω μελλοντικά θα δούμε ωραία πράγματα ε, από όλο αυτό το gaming πανηγύρι. Αυτά που εμένα σας αφήνω για την ώρα από την Αμερική, επιστρέφω πίσω γεμάτος από εμπειρίες. Ξαναλέω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Γερμανό, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που δώσατε το δικό σας παλμό σε όλο αυτό το, το ταξίδι. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε στο επόμενο Gaming Πανηγύρι. Σύντομα.